Και εσύ και της κυβέρνησης προσπαθείτε μέσα στην απελπισία και την αγωνία σας σήμερα με την πρόταση εμπιστοσύνης να παίξετε τα ρέστα σας. Αλλά χωρίς να το καταλαβαίνετε, είναι η ίδια η κίνησή σας που θα σας βυθίσει σε ακόμα μεγαλύτερο αδιέξοδο. Ζητάτε την εμπιστοσύνη του σώματος για τη συνέχιση της πολιτικής σας. Το βράδυ όμως, όταν θα κλείσουν τα φώτα αυτής εδώ της αίθουσας, όλοι θα διαπιστώσουμε ότι η εμπιστοσύνη αυτή θα είναι πολύ μακριά από τους 180 βουλευτές που το Σύνταγμα απαιτεί για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Τι θα κάνετε λοιπόν? Θα επιμείνετε σε αυτήν την αδιέξοδη και διχαστική τακτική? Να λέτε έχω τους 180 αλλά τους κρύβω, τους έχω και θα τους βρω στην πορεία? Ενώ όλα τα κόμματα, προσέξτε το αυτό, όλα τα κόμματα που συνέστησαν την παρούσα Βουλή πλην των δύο συγκυβερνώντων έχουν δεδηλωμένη την πρόθεσή τους να μην ψηφίσουν για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν είναι μόνο ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Όλα τα κόμματα, και εμένα τουλάχιστον με αφορούν και λογαριάζω αυτά της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, με διαφορετικό ενδεχομένο σκεπτικό το καθένα, καταλήγουν στον ίδιο παρονομαστή. Και μόνο τα δύο που συγκυβερνούν με έναν αριθμό βουλευτών που παρά ότι είναι πλασματικό σε σχέση με τα σημερινά δημοσκοπικά σας ποσοστά, αφήστε τα δημοσκοπικά, ακόμη και με τα εκλογικά αποτελέσματα των ευρωεκλογών των τελευταίων του Μάη, είναι πλασματικά. Εν τούτης, ακόμα και αυτός ο πλασματικός αριθμός βουλευτών σε σχέση με την κατάσταση που κρατεί στην κοινωνία, που διαθέτεται σήμερα, αυτός ο πλασματικός αριθμός που σήμερα λοιπόν θα δηλώσει εμπιστοσύνη στην κυβέρνησή σας, δεν σας αρκεί. Δεν θα σας αρκεί για να δείτε τον πολυπόθητο αριθμό που προβλέπει το Σύνταγμα για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Εγώ κάνω μια πρόβλεψη, ούτε με τα κιάλια δεν θα τον δείτε. Τι θα κάνετε λοιπόν? Εκείνη το ερώτημα, τι θα κάνετε?